Εκτός ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας έδεσε τον υποψήφιο βουλευτή Ευβίας, πυροπνευματικό Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τους καρκινοπαθείς που βρίσκονται σε τελικό στάδιο. Άλλο πράγμα που πρέπει να δούμε, αξιολόγηση των πράξεων. Δηλαδή, πόσες από αυτές τις πράξεις που κάνουμε κάθε μέρα χρειάζονται. Δηλαδή, ένα κόστος τεραστίων διαστάσεων μπορεί να γίνει αν περιορίσουμε μερικά από αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζονται να γίνουν. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τον άρρωστο, αν πάμε και του πούμε ότι δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτό για εσάς. Όχι, γιατί ένας καρκινοπαθής τελικού σταδίου δεν είναι υποχρεωτικό, δεν θα τα καταφέρει, δεν έχει καλή πρόγνωση. Πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μια γραμμή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στα έξοδα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση με ανθρώπου. Υπάρχει ένα σημείο λοιπόν που δεν έχει λόγο να κάνεις κάτι παραπάνω. Βέβαια θα μου πει κάποιος ότι ο καλός Θεός έχει αποφασίσει διαφορετικά. Μα πράγματι, αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Αλλά όμως στο τέλος της ημέρας, πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Αυτά τα πράγματα τα έχουν δει. Η Αμερική είναι ένα τρομακτικό παράδειγμα. Γιατί ψάχνουν τα πάντα. Ψάχνουν το κόστος, ψάχνουν το κόστος των πράξεων, το cost benefit ratio σε μια πράξη κτλ. Όταν είχαμε πρωτοπάει τις αρχές της δεκαετίας του 90 με τη γυναίκα μου στην Αμερική, η πρώτη συζήτηση που είχαμε ακούσει ήταν πραγματικά πόσο ακριβό είναι το αμερικάνικο σύστημα. Γιατί ήταν τόσο πολύ ακριβό. Γιατί όλοι φτάνανε στο νοσοκομείο σε όποια κατάσταση και ήταν και γινόντουσαν τα πάντα για όλους. Και με αυτόν τον τρόπο ανακαλύψανε ότι μετά από λίγο καιρό δεν θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε κανέναν. Άρα θα πρέπει να κάνουν μια σχετική επιλογή το πόσο έξοδο, πόσο μπορούν να ξοδέψουν. Ακούγεται λίγο κοινικό, δεν είναι κοινικό, είναι ανθρώπινο. Μάλιστα, ο κύριος Πνευματικός προχώρησε σε μια ανάρτηση μετά από τη διαγραφή του, επισημένοντας, επειδή τα λεγόμενά μου σε συνέντευξη δημιούργησαν λάθος εντυπώσεις και άφησαν περιθώρια παρερμηνία σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη και τα όργανα της Νέας Δημοκρατίας, αποσύρομαι από τον εκλογικό αγώνα και δηλώνω ότι σε περίπτωση που εκλεγώ θα παραιτηθώ από βουλευτής και θα παραδώσω την έδρα. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από κάθε πολίτη και ασθενή χωριστά. Αμέσως ήταν η απάντηση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου της Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου προχώρησε στην απόσυρση του κυρίου Πνευματικού από τα ψηφοδέλτια. Επικοινώνησα με τον Σπύρο Πνευματικό και ο ίδιος αποφάσισε να αποσυρθεί από την προεκλογική μάχη και σε περίπτωση που εκλεγεί να παραδώσει την έδρα του στον επόμενο, στην επόμενη επιλαχούσα. Ήταν, πιστεύω, μια σωστή απόφαση. Ότι ένα πράγμα δεν πρόκειται, φίλες και φίλοι, να διαπραγματευτώ: την καθολική πρόσβαση του κάθε πολίτη ανεξαρτήτως σε ποιο στάδιο βρίσκεται στην καλύτερη θεραπεία που μπορεί να προσφέρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ειδικά όταν μιλάμε για ένα δύσκολο θέμα όπως ο καρκίνος. Θέλω να σας πω ότι σήμερα, να το ακούσετε αυτό, σήμερα στη χώρα μας προσφέρουμε πολλές περισσότερες επιλογές για ακριβές θεραπείες καρκίνου από ό,τι χώρες οι οποίες έχουν πιο ισχυρή οικονομία από την πατρίδα μας. Δεν δεχόμαστε λοιπόν μαθήματα από κανέναν και ούτε δεχόμαστε αυτή τη στιγμή αυτή η παράταξη να ταυτίζεται με πρακτικές οι οποίες συνδέουν τη συνταγογράφηση μιας θεραπείας με το κόστος της. Μακριά από εμάς λοιπόν όλες αυτές οι λογικές. Εμείς θα αναμορφώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα πατήσουμε πάνω στα πολλά καλά τα οποία έχουν ήδη γίνει. Πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Ο Έλληνας, ο ογκολογικός ασθενής, έχει στη διάθεσή του, ο γιατρός και στη συνέχεια ο ασθενής, έχει στη διάθεσή του όλα εκείνα τα φάρμακα τα οποία χρειάζεται για να δώσει τη δύσκολη μάχη κατά του καρκίνου. Όσο ακριβά κι αν είναι, όσο κι αν κοστίζουν, πραγματικά ο Έλληνας ογκολογικός ασθενής, όλοι αυτοί που διαβαίνουν αυτή τη στιγμή και έχουν διαβεί στο παρελθόν τα τελευταία χρόνια αυτό το δύσκολο γολγοθά του καρκίνου, να το ονοματίσουμε, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε με υπονοούμενα μόνο, πραγματικά έχει στη διάθεσή του τα διαθέσιμα φάρμακα όσο ακριβά και αν είναι. Είπε μερικές απόψεις οι οποίες είναι εκτός της ατζέντας της Νέας Δημοκρατίας, εκτός των σχεδίων και των οραμάτων που έχει ο πρόεδρός μας. Εγώ τον λέω αρχηγό, γιατί μετά τη μεγάλη νίκη του, το έχω ξαναπεί, πλέον ξεπέρασε τον τίτλο του απλού πρόεδρου, έγινε αρχηγός της παράταξης. Τα ξεπερνάει όλα αυτά και λέει τις προσωπικές του απόψεις, τις οποίες τις συζητάει επί ένα 20 λεπτό περίπου, και παρεξηγήθηκε με την έννοια ότι υποτίθεται ότι οι καλοθελητές τις εξέλαβαν ως απόψεις της Νέας Δημοκρατίας και κρυφή ατζέντα κλπ. Είναι λάθος βέβαια αυτό,